τη υγεία. Σήμερα έχουμε κινητοποιήσει γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού για φοβερέ ελλείψει στα νοσοκομεία, έτσι όπω καταγγέλουν. Δηλαδή, αν πράγματι το ΚΑΤ έχει μείνει χωρί βαμβάκι όπω καταγγέλνουν. Πέντε μήνε. Εάν. Ασθενεί πηγαίνουν να πάρουν τη σύριγγα απέναντι από το φαρμακείο για να έρθουν να του κάνουν ένεση. Εάν υπολειτουργούν χειρουργία ή λειτουργούν δυστυχώ πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν κατ' επέκταση να εξυπηρετήσουν και μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Εάν τα κονδύλια έχουν μειωθεί δραματικά για την υγεία και τα μειωμένα κονδύλια αυτά για την υγεία μάλιστα δεν φτάνουν στις διοικήσεις των νοσοκομείων για να μπορέσουν να κάνουν διαχείριση, τότε μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Είναι έτσι? Νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς. Θεωρώ ότι η κινητοποίηση αυτή η σημερινή των εργαζομένων και των γιατρών στο δημόσιο σύστημα είναι μια κραυγή αγωνίας για τα προβλήματα και της ελλιπούς χρηματοδότησης και κυρίως των τραγικών ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό. Θεωρούμε ότι οι κινητοποιήσεις αυτές δεν είναι αντιπαραθετικές με την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να στηρίξει κατά προτεραιότητα τη δημόσια περίθαλψη, να προχωρήσει ένα σχέδιο έκτακτης ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Ξέρετε πολύ καλά ότι χθες κατανείμαμε τις πρώτες 906 θέσεις μόνιμου προσωπικού. Μετά από 6 χρόνια γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο σύστημα υγείας. Ταυτόχρονα έχουμε ένα σχέδιο ενίσχυσης και με επικουρικό προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές λοιπόν προσωπικό. Επίσης θα υπάρξει και άλλες δέσμες προκηρύξεων μόνιμου προσωπικού, όπως έχουμε δεσμευτεί και η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Για μας είναι προτεραιότητα όντως η δημόσια περίθαλψη. Θέλουμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση των ασθενών. Ξέρετε πολύ καλά ότι καταργήσαμε το 5 ευρώ, το εισιτήριο πρόσβασης δηλαδή και στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία. Σήμερα υπογράφεται η κοινή υπουργική απόφαση για την διευκόλυνση της πρόσβασης των ανασφάλιστων που αντιμετώπιζαν, παρά τις ρυθμίσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν, σημαντικά προβλήματα και ένα μεγάλο μέρος τους αποκλειόταν από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα προωθούμε παρεμβάσεις αναμόρφωσης και της καθημερινής λειτουργίας των νοσοκομείων. Σχεδιάζουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις βασικές παθογένειες του συστήματος. Λεφτά υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, για όλα αυτά που λέτε, γιατί ξέρετε κάτι. Εμείς οι Έλληνες πολίτες λέμε το εξής. Πληρώναμε στο νοσοκομείο, λέτε το καταργήσετε και καλά κάνατε το 5 ευρώ. Πληρώνουμε 1 ευρώ σε κάθε συνταγή όταν πάμε να την εκτελέσουμε στο φαρμακείο. Αυξήθηκε δραματικά η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα. Μειώθηκαν οι δαπάνες για την υγεία. Αυξήθηκε η φορολογία μας. Έμεση και άμεση, και πάει να αυξηθεί και άλλο. Και λέει ο Έλληνας πολίτης, τουλάχιστον τα βασικά, υγεία, παιδεία, να τα απολαμβάνω. Γι' αυτό πληρώνει κιόλας. Και γι' αυτό πληρώνει. Και ξέρετε, από την άλλη πλευρά λέμε στον ίδιο πολίτη να αποκτήσει φορολογική συνείδηση. Εγώ θα πάρω το μέρος του και θα είμαι απόλυτος. Γιατί να αποκτήσει φορολογική συνείδηση, κύριε Υπουργέ, ένας πολίτης που δεν είναι ανταποδοτική φόρη του, ένας πολίτης που πληρώνει για να έχει υγεία, πληρώνει από την τσέπη του, έχει φτάσει να την πληρώνει. Και να ενισχύεται. Αυτό, κύριε Παπαδάκη, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που περιγράφεται δεν ήταν μια παράπλευρη απώλεια. Ήταν ένα πολιτικό σχέδιο, το οποίο έλεγε ότι το βάρος της κρίσης θα το πληρώσει η μισθωτή εργασία, η μεσαία τάξη, το κοινωνικό κράτος. Αυτό το πολιτικό σχέδιο ιτήθηκε στις τελευταίες εκλογές και τώρα προχωρούμε σε μια άλλη πολιτική κρατεύθυνση με άλλες προτεραιότητες. Μπορείτε. Με προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων, τα κοινωνικά αγαθά, τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης, της δημόσιας παιδείας, των κοινωνικών υπηρεσιών. Αυτή είναι η πολιτική μας κατεύθυνση. Προφανώς, όσο η πολιτεία δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις απέναντι στον πολίτη, όσο ο κόσμος αισθάνεται ότι λαιλατείται το εισόδημά του σε καθημερινή βάση, επιβαρύνεται δυσβάσταχτα από ένα κόστος το οποίο δεν μπορεί να αντέξει αυτή την περίοδο για να έχει βασικές υπηρεσίες. Ακούγονται τόσο πάρα... θα ενισχύεται το πρόβλημα της χαμηλής φορολογικής συνείδησης. Προσέξτε, ακούγονται πάρα πολύ ωραία αυτά, αλλά αν κάποιος
σας άκουγε ένας τουρίστας και του κάναμε μετάφραση, θα νόμιζε ότι είσαστε συνδικαλιστής και όχι ο αναπληρωτής υπουργός υγείας. Είσαστε ο αναπληρωτής υπουργός υγείας, κύριε Ξανθέ, και το λέω σαν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ. Εγώ, κύριε Παπαδάκη, σας είπα. Δεν θέλω να μηδενίσω. Ξέρω τη συνδικαλιστική σας δράση. Σας είπα τον πολιτικό σχεδιασμό του Υπουργείου. Είσαστε γιατρός πια. Σας είπα τον πολιτικό σχεδιασμό του Υπουργείου. Και επίσης το κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις πληρωμές του ανθρώπινου δυναμικού. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι 27 Απριλίου υλοποιήσαμε τη δέσμευσή μας, καλύψαμε τις εκκρεμότητες μιας τριετίας για εφημερίες και υπερορίες του λοιπού προσωπικού και η δέσμευσή μας είναι ότι στις 27 Μαΐου θα αποπληρώσουμε το πρώτο τρίμηνο. Αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλουμε. Θέλω το πρώτο τρίμηνο του 2020.